Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τους εθελοντές πυροσβέστες. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου 4 μήνες. Έχουμε εισέλθει και στην αντιπυρική περίοδο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο ρόλος των εθελοντών πυροσβεστών, τα έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η τοποθέτησή τους στο πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει αυτή η εθελοντική δράση? Ξεκινήσαμε, δεν σταματήσαμε ουσιαστικά ποτέ, ωστόσο κάναμε μια παύση της πραγματοποίησης υπηρεσίας μας διαζώσης. Ξεκίνησε βέβαια η τοποθέτησή μας κανονικά, βέβαια επιχειρησιακά, από τις 6 του Μαΐου σε όλη την Ελλάδα, με όλους εθελοντές πυροσβέστες να προσέρχονται στους επαγγελματικούς σταθμούς και στα κλιμάκια, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να εργάζονται, για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους όπως κάθε χρόνο και στην αντιπυρική περίοδο. Μάλιστα, η ιονή είναι θετική. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτε, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της στελέχωσης, των υποδομών, των εφοδίων που έχουν στα χέρια τους και οι ίδιοι πυροσβέστες, αλλά και εσείς. Κοιτάξτε, για τη στελέχωση ή όπως και να το κάνουμε, ο εθελοντής είναι ένα βοήθημα σημαντικό και ένα ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι αναντικατάστατο, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 2.500 εθελοντές σε όλη την επικράτεια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το δυναμικό είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο. Σωστά. Σε όλες τις περιόδους. Όσον αφορά τα εφόδια και τα ατομικά μέσα προστασίας, έχουν καλυφθεί κατά ένα μεγάλο μέρος των εθελοντών πυροσβεστών από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ωστόσο ποτέ δεν σταματάνε να υπάρχουν οι ελλείψεις. Ελλείψεις παρατηρούνται και στις νέες σειρές που έχουν ολοκληρώσει τη σχολή τους πριν 2 χρόνια, διότι πέρσι λόγω κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική σειρά. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε και μια διαχρονική λύση για τον εφοδιασμό και των επόμενων σειρών. Για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης, ποιες οι προϋποθέσεις? Κάθε καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε οι αιτήσεις στους πυροσβεστικούς σταθμούς της εκάστοτες περιφέρειας, όπου είναι ο εκεί ο ενδιαφερόμενος εθελοντής. Ωστόσο, για φέτος, δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, καθότι εκκρεμούν από πέρσι, λόγω κορονοϊού, περίπου 2.500 αιτήσεις υποψηφίων ενδιαφερόμενων ουσιαστικά εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν φέτος και δεν πραγματοποίησαν το σχολείο της βασικής τους εκπαίδευσης. Οπότε θα πρέπει το πυροσβεστικό σώμα να αναζητήσει τη λύση για την εκπαίδευση και των προηγούμενων 2.500 εθελοντών που ήταν του προηγούμενου έτους, καθώς και δεν γνωρίζω αν φέτος βγάλει ξανά εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχετε εικόνα για τον αριθμό των εθελοντών πυροσβεστών? Γενικά στην Κρήτη υπηρετούν γύρω στους 90 με 100 εθελοντές πυροσβέστες. Και στο επίπεδο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε στους 30. Ωστόσο, ο περισσινός αριθμός των υποψηφίων ενδιαφερόμενων ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, καθότι οι αιτήσεις για τη νέα εκπαιδευτική σειρά που ήταν να γίνει ήταν στις 67. Μα, υπηρετούν κάτω από ποιες συνθήκες, σε καθημερινή βάση? Υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος κινητοποιείται? Εντάσσονται κανονικά στο βαρδιολόγιο των υπηρεσιών που πραγματοποιείται στις εκάστοτε υπηρεσίες και αναλαμβάνουν καθήκοντα όμοια με του μόνιμου προσωπικού. Εντάσσονται στις πυροσβεστικές εξόδους και επεμβαίνουν σε συμβάντα όλου του φάσματος που ενεργεί το πυροσβεστικό σώμα. Αξίζει μάλιστα να τονίσουμε ότι και πρόσφατα στο νησί της Γάβδου, που υπήρχε και το δυστυχές τροχαίο ατύχημα με την κατάληξη της νεαρής, επενέβησαν εθελοντές πυροσβέστες. Μάλιστα ήταν και η πλειοψηφία, καθώς υπηρετούν 2 στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και 3 εθελοντές στο νησί. Όπου αυτό είναι και ένα πρότυπο παράδειγμα, καθότι ο ένας από τα 2 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, επαγγελματίας πυροσβέστης, έχει τα 3 από τα 4 παιδιά του εθελοντές στην πυροσβεστική. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια τόσο μικρή κοινωνία ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη και το πόσο άμεση είναι η συνεισφορά προς τον συνάνθρωπο.
Καλή επιτυχία ευχόμαστε κύριε Τριανταφυλλίδη, με το καλό να τα ξαναπούμε βέβαια. Να είστε καλά. Μακάρι να είναι μια ήρεμη, ένα ήρεμο καλοκαίρι, μακριά από συμβάντα. Αυτό ευχόμαστε όλοι, αν και ξεκίνησε κακά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.